Έχουμε εδώ να συζητήσουμε τώρα περί μιας εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική αυτή επιτροπή δεν θα ήταν κακό. Φυσιολογικά θα έπρεπε να την ψηφίσει και η Ένωση Κεντρών. Για να μάθουμε. Ό,τι είναι να μάθουμε δεν είναι κακό. Αλλά γιατί την επιμερίζεται μόνο στην περίπτωση του 2015. Ξεκινήστε, κάντε την πρόταση από το 2004 να συμπεριληφθεί και του Καραμαλή η θητεία, να συμπεριληφθεί και η θητεία του Γιώργου Παπανδρέου. Και πιστεύω να ψήφιζε και ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα είχε αντίρρηση. Έτσι όπως το κάνετε επιλεκτικά η περίοδος η ΤΑΔΕ έχοντας τη μειοψηφία, τι ελπίδες έχετε να γίνει, να εγκριθεί? Μιλάμε ναι. Απλά για να γίνεται εδώ συζήτηση. Απλά κάνουμε συζήτηση για να γίνεται συζήτηση. Αντί να είμαστε στα καφενεία, είμαστε εδώ, ας πούμε, και συζητάμε περί της ιδέας του Μητσοτάκη να γίνει εξεταστική. Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε αληθινή διάθεση να ψάξουμε την κρίση, την όλη κρίση, γιατί η κρίση μπορεί να ξέσπασε τώρα, αλλά μπορεί οι 360.000 που διόρισε ο Καραμαλής με στάζ ως μαθητευόμενος να ήταν πολύ σημαντικό ποσό. Μπορεί ο Γιώργος Παπανδρέου να έχασε χρόνο πολύτιμο και να απεδείχθηκε αυτός. Να τα ψάξουμε. Γιατί δεν κάνετε μια σωστή κίνηση και θα είχατε σίγουρα την ψήφο και ενός κόμματος σαν Ένωση Κεντρών.